Καλώς ήρθατε στο πρώτο ελληνικό podcast για την Premier League του debut.gr. Έλα να πάμε στο νησί. Είμαι ο Γιώργος Βοιάνο, μαζί έχω τον Κώστα Ιωάννου. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Γιώργο, είδες το με τα επώνυμα πίτρες το κάναμε παιδιά, να ξέρετε και να μην μπερδεύεστε. Ούτε να το είχαμε συνενεθεί. Για να μην μένουμε στα προκατακτικά και να περάσουμε κατευθείαν στο μενού, απλά να πούμε γρήγορα ότι εδώ πέρα παρεούλα θα συζητήσουμε για την Premier League. Όλη τη σεζόν θα τη βγάλουμε μαζί. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να σας αρέσει η παρέα μας. Και να μην σας αρέσει γενικά, εμείς εδώ θα είμαστε, αλλά ναι. Και για αρχή θα ξεκινήσουμε με το θέμα των μεταγραφών. Ακόμα είναι 25 Ιουλίου, αλλά ήδη έχουμε κάποια μεγάλα μεταγραφικά μπαμ. Σίγουρα θα τα έχετε ακούσει και θα τα σχολιάσουμε εδώ μαζί με τον Κώστα. Κώστα, θες να ξεκινήσουμε, έλεγα να ξεκινήσουμε από το top 6 και να συζητήσουμε τη μεγάλη κερδισμένη των μεταγραφών. Εγώ έχω κάποια στο μυαλό μου, θέλω να δω αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Το ακούω. Γενικά, εγώ θα έλεγα ότι κερδισμένη μέχρι στιγμής, μάλλον θα διαφωνούμε βέβαια, γιατί δεν περίμενα ποτέ αυτό. Θα πω την Arsenal. Μάλιστα. Αλλά πρόσεξε πώς θα το πω. Θα το πω επειδή η μία μεταγραφή που έκανε έχει ήδη αποδώσει πολύ στα φιλικά. Από αυτή την άποψη. Αναφέρεσαι στον Γκάμπριελ Ζεσούς φυσικά. Ακριβώς. Ο οποίος έχει σκοράρει σε 3 φιλικά, νομίζω συνεχόμενα, ένα γκολ στο κάθε φιλικό. Και έχει φανεί ότι έχει δώσει πράγματα που δεν είχε προηγουμένως. Ο Λακαζέτ δεν είχε αυτά τα τελειώματα που βλέπουμε από τον Ζεσούς. Ναι, νομίζω κιόλας και ο Λακαζέτ έφυγε. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Λακαζέτ έχει επιστρέψει στη Λιόν, έφυγε ως ελεύθερος και μάλιστα η Λιόν έχει πάρει και τον Τολισσό, ξεφεύγουμε από το θέμα, αλλά η Λιόν έχει πάρει 2 ελεύθερους που είχε δώσει παλιότερα στο παρελθόν, τον Τολισσό και τον Λακαζέτ. Σωστά. Μόνο από αυτό δηλαδή, από τη στιγμή, από την άποψη ότι ο μόνος της πλέον κριτικός επιθετικός, εντάξει κακά τα ψέματα, ο Ζεσούς θα είναι, ήδη αποδίδει. Εντάξει, δεν δίνει τόση σημασία στα φιλικά εξ αρχής, αλλά είναι το μόνο ενδεικτικό που έχουμε μέχρι στιγμής. Να θυμίσουμε ότι η Arsenal στο τέλος της σεζόν είχε μείνει με έναν επιθετικό, τον Ενικέτια, γιατί ο Μπαμεγιάνγκ είχε φύγει το χειμώνα, είχε πάει στην Μπαρτσελόνα, είχε έρθει σε ρήξη με τον Μικέλ Αρτέτα. Ενώ ο Λακαζέτ έφυγε ως ελεύθερος, όπως είπαμε. Και μάλιστα ο Λακαζέτ, αν θυμόμαστε, όλη την περσινή χρονιά είχε βάλει 4 γκολ νομίζω στην Premier League. Ήταν αρκετά καλός στο link-up play που λένε οι Άγγλοι, αλλά στο να σκοράρει δεν τα πήγαινε και τόσο καλά. Οπότε ήταν μεγάλη τόνωση για την επιθετική έτσι, γραμμή της Arsenal η προσθήκη του Ζεσούς. Για πες εσύ ποια ομάδα λες, εντάξει πιστεύω, ξέρω, αλλά... Διαφωνούμε Κώστα, εγώ έχω το μυαλό μου την Tottenham. Ναι, είμαι σίγουρο. Η δεύτερη ομάδα ήταν η Arsenal, αλλά η Tottenham έχει μεγαλύτερη ποσότητα παικτών και μάλιστα ποιοτικών παικτών που έχει πάρει. Και να τα πούμε λίγο έτσι συνοπτικά, έχει πάρει τον Τζεντ Σπένς, είναι για το δεξί άκρο της άμυνας, αντί Μίντλεσμπρο, δεν είναι ηχηρή μεταγραφή, αλλά από ό,τι είδα ο Κόντε τον είχε χρησιμοποιήσει στα πρωταθλητικά σαν βασικό. Και άμα θυμάσαι, πονάει τότε να στα back, γιατί παίζει με back half και ο Έμερσον ο Ρουαϊάλ δεν ήταν από το πάνω ράφι, μεταγραφή αν θυμάσαι. Από εκεί πέρα έχει πάρει τον Λεγκλέ από την Μπαρτσελόνα δανεικός. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη μεταγραφή ο Λέγκλε, γιατί είναι αρκετά γκαφατζής. Ούτε εγώ. Ναι, θυμάσαι ότι στην Μπαρτσελόνα έκανε κάποια λαθάκια, αρκετά. Από εκεί πέρα όμως έχει πάρει Μπισούμα, δυνατή μεταγραφή από την Brighton για το κέντρο της Tottenham. Έχει πάρει το Ριτσάλισον, Βραζιλιάνος, ο οποίος γνωρίζει την Premier League στην Everton, σκόραρε έναν καλό αριθμό γκολ. Θεωρώ ότι θα τον ανεβάσει αυτόν τον αριθμό επειδή πέσει μια ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή. Ήταν ο κινητήριος μοχλός για την Everton. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να κάνει το step up ο Ριτσάλισον κάποια στιγμή. Πιστεύω ήταν όντως μια καλή προσθήκη όντως. Έχει πάρει τον Ιβάν Πέρισιτς, νομίζω είναι και η πιο ηχηρή μεταγραφή που έχει κάνει η Tottenham. Από την Ίντερ τον πήρε ως ελεύθερο. Για τις ομάδες του Conte που παίζουν με back half, ο Πέρισιτς είναι μανούλα και το έχει αποδείξει και με τον Conte επί Ίντερ. Παίζει όλη την πλευρά και βγάζει assist, σκοράρει. Είναι εξαιρετικός. Αυτό ακριβώς. Εξάλλου και σε αυτές τις μεταγραφές είναι ότι σε όλο το χτίσιμο που έχει ρίξει ήδη ο Κόντα, όλοι λένε για Tottenham ότι πάει για πρωτάθλημα. Είναι λίγο ακραίο. Αλλά έχει ήδη ακούγεται. Ας πούμε,
οι μεταγραφές αυτές είναι ήδη ηχηρές από τώρα. Αυτό, ας μείνουμε εκεί. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Συμφωνώ με την προσέγγιση σου. Ας μείνουμε εκεί, γιατί ξέρουμε ότι τότε είναι σαν τους ελέφαντες που ανεβαίνουν στο δέντρο. Δεν ξέρεις πώς έχει ανέβει, αλλά ξέρεις ότι θα πέσει. Οπότε... αυτό, έτσι, σωστός. Και από εκεί και πέρα έχουν φύγει από την Tottenham. Βλέπω εδώ πέρα έχει φύγει ο Μπερβάιν. Το θυμάσαι, ο Ολλανδός, ο οποίος εντάξει, ο Ολλανδός ήταν ένα. Σωστά, πήγε στον Άγιαξ, νομίζω. Πήγε στον Άγιαξ για 31 εκατομμύρια. Μια χαρά το πούλησε. Ναι, ναι. Είναι ένας σεμπά της Tottenham, δεν ξέρω αν θυμάσαι το σεμπά, ένας παίκτης που απλά δεν έχει τελείωμα με τίποτα. Απλά είναι γρήγορος. Ναι, αυτό, οκ, okay, ναι. Ίσως είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω. Καλά, κάνεις Tottenham είναι αυτή, δεν πειράζει. Μέχρι να μας αποδείξει το αντίθετο, εμείς θα είμαστε έτσι. Οπότε καλύψαμε νομίζω την Tottenham. Για την Arsenal δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, γιατί δεν ήθελα να την έτσι διεκπαιρεώσουμε γρήγορα. Για την Arsenal θέλω να προσθέσω ότι και η προσθήκη του Ζιντσένκο είναι ενδιαφέρον, που την ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Από την άποψη ότι τιμολογείται από ό,τι έχω δει ότι θα αλλάξει και θέση, έτσι. Δεν θα παίζει όπως τον είχαμε συνηθίσει στη City. Τι λέει το ρεπορτάζ? Εδώ είναι παγκόσμια αποκλειστική τώρα, έτσι. Μάλλον θα ανέβει, θα γίνει πιο επιθετικογενής. Εντάξει, το είχαμε συνηθίσει στο Ζιντσένκο να το κάνει αυτό, αλλά μάλλον θα το δούμε να διεκπαιρεώνεται σίγουρα στην Arsenal. Και πιστεύω θα βγει, δηλαδή, αν είναι κάποιος προπονητής που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, είναι ο Αρτέτα, δηλαδή δεν θα ξέρω. Έχουν συνεργαστεί εξάλλου οι δυο τους στη City, όταν ήταν βοηθός του Γκουαρδιόλα. Απλά να σου πω αλήθεια, εγώ για το Ζιντσένκο έχω αρκετά ερωτηματικά. Εγώ δεν ήξερα αυτό που μου είπε ότι θα σκέφτεται να τον βάλουν πιο μπροστά, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα τον προορίζουν για αριστερό μπακ και μου έκανε εντύπωση γιατί ο Τίρνεϊ είναι εξαιρετικό. Αλλά έχει πολλού τραυματισμού ο Τίρνεϊ, οπότε ξέρει, νόμιζα ότι τον πήρανε για αυτόν τον λόγο. Θα δείξει. Εμένα έχει δείξει και στη City ότι μπορεί να παίξει. Η City, όμως θυμάσαι, πάντα έπαιζε με τον μπακ του λίγο πιο μέσα στον άξονα από κεντρικά. Ναι. Ίσως να κάνει και αυτό το τρίκο Αρτέτα, να τον έχει και προς τα κεντρικά να συγκλίνει, δεν ξέρω, θα δείξει. Αυτό. Εγώ θα μου άρεσε, δηλαδή πιστεύω έτσι να δούμε κάτι διαφορετικό, θα μου άρεσε πολύ. Α, η άλλη μεταγραφή που έχω σχολιάσει για την Arsenal είναι ο William Saliba από την Marseille. Ένας παίκτης που ήταν το 2019 στην Arsenal και μετά από 3 χρόνια για πρώτη φορά έπαιξε σε φιλικό της Arsenal και μάλλον για πρώτη φορά θα μονιμοποιηθεί στο roster. Οκ, okay, δυνατό. Ο Σαλιμπά είχε πάει ιδανικό σε Σεντετιέν, είχε πάει Μαρσίγ και γενικά ήταν από τους παίκτες που οι οπαδοί της Arsenal ασκούσαν κριτική στον Αρτέτα για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιούσε. Γιατί πάντα η Arsenal τελευταία χρόνια έχει θέμα στο κέντρο της άμυνας. Και στα φιλικά διαβάζω ότι είχε ενθουσιαστεί ο κόσμος της Arsenal γιατί μαζί με τον Γκάμπριελ Μαγκαλάες συνθέτουν ένα εξαιρετικό κεντρικό άμυνο. Συμφωνώ αυτό και πάλι τουλάχιστον να δούμε τους Big Six, να τους δούμε όλους πλέον. Λοιπόν, επειδή αναρωθήκαμε πολύ σε μια ομάδα που θα καταλήξει στη τέταρτη θέση, ας προχωρήσουμε στην... Καταρχήν Κώστα, θέλω να αποκαλύψω κοινό τι ομάδα είσαι από την Αγγλία, γιατί πρέπει να το ξέρετε. Εντάξει, θα πω ότι εγώ είμαι φαν του ποδοσφαίρου και του θεάματος. Αποφεύγει την ερώτηση με φοβερή τρίπλα. Αλλά ναι, δεν ξέρω, παιδί μου. Εντάξει, είναι πιο πολύ ισχύει αυτό που λέω, αλλά γενικότερα μου αρέσει και η Liverpool. Δεν θα το κρύψω. Μου αρέσει και η Chelsea. Δεν είναι ότι είμαι πολύ fan μια ομάδα. Αλλά ναι, εσύ ας πούμε. Εγώ είμαι Liverpool φανατικός. Φανατικός, τέλεια. Αλλά όταν παίζει στο Champions League, είμαι οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το έχω αυτό. Είναι πως ο Έλληνας λέει ότι θα υποστηρίξει τις ελληνικές ομάδες. Εγώ είμαι υποστηρίζω τις αγγλικές ομάδες στο Champions League. Βέρος Λονδρέζος είμαι εγώ, ρε παιδί. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα έχω και τον Pep Guardiola, είναι ο δεύτερος αγαπημένος μου προπονητής μετά τον πρώτο, τον Klopp. Ναι, εντάξει, δεν το περίμενα. Ωραία, πάμε τώρα στη City, η οποία νομίζω. Εντάξει, ο λόγος που δεν είπα την Tottenham κερδισμένη μεταγραφών είναι ότι επειδή εντυπωσίασε και δεν το περίμενε από την Tottenham. Από τη City περιμένεις να πάρει τους παίκτες που θα σου μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Erling Haaland από την Dortmund, τον Phillips από την Leeds, έχει πάρει τον Julian Alvarez από τη River Plate και πήρε και τον Ortega, ένας τερματοφύλακας. Εντάξει, προφανώς θα παίξει στο League Cup και στο FA Cup. Ναι. Για πες μου ένα πρώτο σχόλιο για τον
Erling Haaland, τη μεταγραφή. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι άρα είπες ότι είσαι, ας πούμε, Liverpool για να πάμε στη City. Αυτό κάτι λέει. Δεν θέλω να. Δεν θα προεκταθώ. Με στοιχιώνεις. Αλλά ναι, κοίτα, εγώ με το Haaland πάλι κρατάω μικρό καλά. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που ακούστηκε, ας πούμε, στο νησί. Αλλά έτσι όπως είπε και ο Pep, τον θέλουμε να είναι fit. Δηλαδή, τον θέλουμε, αφού πλέον έχουμε τέτοιο δυναμικό στο ρόστερ μας, δεν γίνεται να τραυματιστεί. Ο Haaland έχει κάτι μικροπροβλήματα γενικά. Έπαιξε ένα φιλικό πλέον και 12 λεπτά του πήρε τα σκοράρι. Okay. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα παίζει τόσο πολύ στις αρχές. Δηλαδή, ή θα μπαίνει η αλλαγή, ή θα τον ξεκουράζει, δεν θα είναι τόσο μεγάλος ο ντόρος στην αρχή. Αυτό πιστεύω με το Haaland. Τολμηρή πρόβλεψή σου, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ξέρω, έχω σκεφτεί αυτό που λες με τους τραυματισμούς, να σου πω την αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι πέρυσι, επειδή κιόλας ακούγονταν συνέχεια ότι θα φύγει από την ομάδα, θα φύγει από την Dortmund, εντάξει, δεν τρελάθηκε στο να επιστρέψει και όποιο δυνατόν πιο σύντομα. Θεωρώ ότι δηλαδή, άμα ήταν ήδη πέρυσι στη City, θα κάνει μεγαλύτερο αγώνα δρόμου για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και να χάσει λιγότερα μάτς. Οπότε θεωρώ ότι γενικά τον βλέπω κιόλας είναι και χτιστός. Εντάξει, θα μου πει και ο Σέρτζιο Ράμος ο χτιστός είναι, αλλά τελευταία δύο χρόνια δεν παίζει. Καλά, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο Haaland θα το βρει το δρόμο του και είναι superstar, είναι top class επιθετικός. Και θεωρώ ότι με τις ομάδες του Guardiola που βλέπεις ότι παίκτες όπως ο Sterling σκοράρουν πάνω από 15 γκολ, τώρα ο Haaland θα σκοράρει πιστεύω 30 γκολ. Εγώ αυτή τη άποψη. Άμα ο Sterling σκοράρει πάνω από 15, φαντάζομαι ότι θα κάνει ο Haaland. Γενικά, ναι, συμφωνώ, αυτό είναι. Αυτό που ακούγεται γενικά και το λογικό θα είναι αυτό. Εντάξει, αν όχι 30, ρε παιδί μου, θα τα βάλει τα γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Αλλά αυτό πιστεύω ότι θα τον προσέχει πιο πολύ το Haaland το Pep. Το έχει πει άλλωστε. Όταν το ρώτησαν για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό με την Club America, είπε ο Haaland ότι νιώθει κάποια τσιμήματα, κάποιες ενοχλήσεις και θέλουμε να προσέξουμε πάρα πολύ στο πώς θα τον εντάξουμε στην ομάδα. Και γι' αυτό και στο δεύτερο φιλικό έπαιξε 45 λεπτά με την Bayern Munich και μετά τον έβγαλε αλλαγή. Αυτό που λες έχει στέκει και έχει να βάσει και είναι απόλυτο λογικό. Αλλά θεωρώ θα είναι έτοιμος για την αρχή της σεζόν. Τέτοιοι παίκτες δεν χάνουν έτσι εύκολα σεζόν. Από εκεί και πέρα πάμε. Ο Phillips είναι μια καλή μεταγραφή. Ο Calvin Phillips από τη Leeds United. Ο οποίος θέλω να μου πεις πού θα χωρέσει έτσι. Γιατί εγώ τον είχα στο μυαλό μου εκεί που παίζει ο Ρόντρι. Τώρα εσύ θα τον έβγαζε το Ρόντρι, εγώ δεν τον έβγαζα το Ρόντρι. Όχι. Και γκολ βάζει και μαέστρο διευθύνει το όλο το παιχνίδι της ομάδας από το κέντρο. Ναι, ναι. Απλά διατηρεί το βάθος του της ομάδας σου. Mm. Διατηρεί το βάθος. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, μιας και ανέφερε στο Phillips, μιας και μιλήσαμε για τους κερδισμένους της Αγγλίας στις μεταγραφές, το αντίθετο, ο χαμένος, μπορεί να είναι η Leeds. Ναι, ναι. Έχει χάσει και Phillips και Ραφίνι. Σωστός. Δύο παίκτες που είναι από το πάνω ράφι, οι παίκτες που έκαναν το μεγάλο βήμα τώρα στην καριέρα τους. Και η Leeds πέρυσι δυσκολεύτηκε. Βέβαια, νομίζω ότι δυσκολεύτηκε και λόγω του Μπιέλισσα και του τρόπου παιχνιδιού της. Θεωρώ ότι φέτος δεν θα παίζει με τόση αφέλεια. Παίζει πιο κοινικά. Οπότε θα δείξει. Δεν κάνουμε προβλέψεις από τώρα, θα πέσουμε σίγουρα έξω. Δεν υπάρχει. Ναι, εννοείται. Εννοείται, θα αφήσουμε αυτό έξω. Πάντως η City για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχει χάσει και δύο βαρβάτους παίκτες στο πρόσωπο των Sterling και Jesus. Σωστά, σωστά. Και ο Φερναντίνιο. Εντάξει, βέβαια έχει χάσει το ρόλο του μας. Γενικότερα αυτό θα το πάρω και σαν πάσα εγώ, γιατί νομίζω ότι καλύπτουμε τη City. Από τη στιγμή που φεύγει ο Sterling. Και πάει Chelsea. Το θεωρώ μεγάλη προσθήκη. Για την Chelsea, ναι. Για την Chelsea, ναι, ναι, το θεωρώ μεγάλη προσθήκη. Δηλαδή, όπως είπες, είναι γκολτζής ο Στέρλινγκ. Τη βάζει την μπάλα. Πολλοί μπορεί να μην το έχουν στο μυαλό τους ότι. Επειδή χανόταν λίγο με στη City. Αλλά παιδιά, γενικά ο Στέρλινγκ την παστελώνει. Ψαχτείτε όσοι δεν τον έχετε τόσο ψηλά. Απλά και μαζί με τον Κουλιμπαλί, έτσι, και με τον Κουλιμπαλί μαζί, αλλά δεν έχει κάνει τρομερά πράγματα. Και να σχολιάσω δύο πράγματα από αυτά που είπες. Πρώτον για το Sterling, ότι έχω μια μικρή ένσταση ότι οι ομάδες του Guardiola δημιουργούν πάρα πολλές ευκαιρίες για τους επιθετικούς τους, επειδή έχουν συνέχεια την μπάλα και μάλιστα αν δεις όλα τα μάτια τη City, αμήνεται ο αντίπαλος στο τελευταίο τρίτο. Άρα είναι λογικό να δημιουργήσει πολλές απειλές. Άρα είναι λογικό να σου έρθει μπάλα πολλές φορές πρώτη και ενίσχυση και να σκοράρεις. Δηλαδή ο Στέρνινγκ έχει βάλει πολλά ταπίν στην καριέρα του.
Οπότε δεν ξέρω αν η Chelsea. Βέβαια, εντάξει, και η Chelsea παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω αν θα δημιουργεί τόσο πολλές ευκαιρίες για να βάλει ο Sterling τόσο πολλά γκολ. Και επίσης ο Sterling έχει και μια κακή φήμη για ότι είναι χαζογκόλης. Ναι, αυτό ισχύει, δεν θα το αρνηθώ. Αλλά ναι, συμφωνώ ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, μου είπες ότι η Chelsea δεν έχει κάνει ακόμα πολλές μεταγραφές όσο θα ήθελες. Καλά το κατάλαβα. Ναι, δηλαδή στην ουσία πέρα το Sterling, το Koulibaly δεν έχει γίνει κάτι άλλο τρομερό. Συμφωνώ απόλυτα και ο Τούχελ άστραψε και βρόντιξε μετά την τελευταία τεσσάρα που δέχτηκε από την Arsenal. Σε φιλικό έχασε η Chelsea 4-0 από την Arsenal, αλλά δεν το γνωρίζει κάποιος. Και ζήτησε άμεσα μεταγραφές και είπε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την ποιότητα για να ανταγωνιστούμε με τους κορυφαίους. Οπότε για να το λέει ο Τούχελ, που ο Τούχελ πάντα είναι ειλικρινής, δεν το λέει για να ρίξει, ήταν για mind games. Ναι. Θα συμφωνεί μαζί σου σίγουρα. Για πάμε τώρα στην ομάδα σου, νομίζω. Να πούμε λίγο για την Chelsea, να μην την ξεπετάξουμε τόσο γρήγορα, ότι έχει χάσει και το Λουκάκου, που μόνο απόλυτα δεν το θεωρήσουμε βάση την περσινή τη χρονιά. Όχι, αυτό νομίζω ήταν θετικό. Ήταν καλό. έτσι ακριβώς. Ο Λουκάκου, ο οποίος πήγε στην Ίντερ και πέρυσι δεν σκόραρε πολλά γκολ. Από εκεί και πέρα η Chelsea έχει αποκτήσει τον Μπρόγια, μια μεταγραφή που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, επέστρεψε, ήταν δανεικός στη Southampton. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ένας ψηλός έτσι γεροδεμένος επιθετικός, ο οποίος έχει αφήσει, ο Αρμάντο Μπρόγια, στη Southampton έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, απλά το αναφέρω για την ιστορία. Και επέστρεψε ο κλασικός δανεικός, ο Μίση Μπατσουαγί, ο οποίος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στο πρωτάθλημα του Κόντε το 2017 έχει βάλει τον γκολ που και μαθηματικά έδωσε το πρωτάθλημα στην Chelsea. Αυτό έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, πάμε στη Λίβερπουλ. Για πάμε, εδώ θα οργιάσουμε. Πρώτο σχόλιο για Νούνιες, θα μου πεις εσύ. Νούνιες, εγώ θα κινηθώ στα ίδια μονοπάτια με Χάλαν, ότι αν δεν τον δω, εντάξει, που ο Χάλαν περιμένει να τα βάλει τα γκολ, εδώ έχω μία επιφύλαξη. Αν δεν τον δω να παίζει, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι ορισμός που θα ήταν πιο καλά ο Νούνιες, πιστεύω. Θα τα βάλει κάποια στιγμή, δηλαδή μέχρι να ξεμπουκώσει, αλλά δεν ξέρω. Λίγο το φοβάμαι, για αρχή τουλάχιστον. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακριβώς αυτήν την ίδια σκέψη είχα και εγώ. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθώ πρωτάθλημα Πορτογαλίας για να σου πω ότι τον έχω δει 100 φορές. Ούτε εγώ. Τον είχα δει στα μάτς με τη Λίβερπουλ που είχε εντυπωσιάσει, αλλά εδώ και πέρα ο λόγος που είμαι ενθουσιασμένος είναι επειδή είδα ότι πληρώσαμε 80 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε λέω κάτι καλό θα ξέρει. Κάτι θα ξέρει. Ναι. Αλλά έχουμε δει και άλλες φορές να ενθουσιαζόμαστε έτσι και να απογοητευόμαστε. Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι. Στα φιλικά, δεν ξέρω αν τα έχεις παρακολουθήσει, 3 φιλικά που έχω δει. Στα πρώτα 2 ήταν πολύ κακός. Στο τρίτο, ό,τι έχασε, τα βάλε μαζεμένα στο τρίτο φιλικό. Στο τρίτο, Ντόρτια. Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι έχει άγχος. Δηλαδή, ακόμα και τα τελειώματα στο 4-0, στα 4 γκολ που έβαλε, έχει βάλει 2 γκολ που είναι ένα πέναλτι, το οποίο αποκρούει τον αφλάκα και μπαίνει γκολ, και ένα κακό τελείωμα από το οποίο αποκρούει τον αφλάκα και μπαίνει γκολ. Δηλαδή, ακόμα και εκεί φαίνεται ότι έχει άγχος. Αλλά για να βάλει 4 γκολ σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει πολύ καλά. Οπότε εντάξει, μην το πάρουμε πίσω αυτό. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σου για τον Νούνιες. Έχει πάρει από εκεί και πέρα η Λίβερπουλ, έχει πάρει τον Φάμπιο Καρβάλιο από τη Φούλαμ, το Wonder Kid τη ομάδα που προβιβάστηκε πέρυσι. Ψηφίστηκε στην καλύτερη δεκάδα τη Championship πέρυσι ο Φάμπιο Καρβάλιο. Έχει πάρει τον Γκάλβιν Ράμσεϊ. Εγώ ελπίζω, ποντάρω, ότι ο Ράμση θα είναι ό,τι έκανε ο Τσιμίκας πέρυσι στον Ρόμπερτσον που τον αναγέννησε, γιατί αν θυμάσαι ο Ρόμπερτσον είχε μια πτώση την προπέρσινη χρονιά. Θα πιστεύω θα το κάνει το ίδιο και ο Ράμση, ελπίζω, αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Για τον Άρνολντ, έτσι, παίζει δεξιμπάκο ο Ράμση, για όποιον δεν το γνωρίζει. Από εκεί και πέρα, αυτές είναι οι μεταγραφές. Είχε και τη μεγάλη απώλεια του Μιναμίνο που πήγε στη Μονακό, εντάξει, όχι, προχωράμε, απλά ήθελα έτσι να... Ναι. Εντάξει, μου αρέσει που βάζουμε και χιούμορ στη συζήτησή μας. Εντάξει τώρα, δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που ο Κλόπ, okay, είδαμε ότι... ναι, είναι γήινος ο Κλόπ, κάνει και λάθη. Ναι, ακριβώς. Μόνο στο κύπελο σκουράρουμε να μείνουμε κάτι κακές ομάδες. Αυτό. Αλλά να πούμε ότι χάνει και Μανέ, έτσι. Ακριβώς. Για πες με, για το Μανέ, τι χάνει η Λίβερπουλ με την απώλεια του Μανέ. Εγώ πιστεύω με την απώλεια του Μανέ χάνει αυτή τη σιγουριά της επίθεσης που είχε η Λίβερπουλ. Γιατί είχαμε συνηθίσει αυτή την τριάδα μπροστά, Σαλάχ, Μανέ,
Εντάξει, Φιρμίνο πλέον. Εμένα ο Φιρμίνο δεν μου πολύ αρέσει τελευταία. Δηλαδή είναι λίγο. Πιέζεται πολύ για να κάνει perform. Με Μανέ πιστεύω είναι όντως μεγάλη απώλεια. Που θα φανεί. Υπάρχουν διαλλαγές, οκ. Okay, okay, αλλά θα φανεί πιστεύω. Άμα ο Νούνιες δεν αντικαταστήσει τα γκολ του, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ναι. Είναι αυτά τα, η σιγουριά των 15-20 γκολ τη σεζόν. Και επίσης και assist θα βγάλει ο Μανέ και θα ανακατώσει την άμυνα, θα πάρει φάουλ. Μπορεί να παίξει center forward όπως απέδειξε πέρυσι, μπορεί να παίξει και αριστερό extreme. Ελπίζω ο Ζώτα να κινηθεί όπως πέρυσι και ο Νούνιες τα ίδια, γιατί αλλιώς θα υπάρχει θέμα. Αυτό, να μην έχουμε τραυματισμούς. Α, ναι, αυτό. Πάει λίγο normal. Ναι, όποιος είναι Liverpool ξέρει τι σημαίνει να έχει τραυματισμούς. Ξέρει, ναι, τι, σε τι αναφερόμαστε. Το βίωσε πριν δύο χρόνια. Λοιπόν... Και λίγο πριν και πριν συνεχίσουμε, έτσι μια μικρή αναφορά θα να κάνω και στο Νίκο Williams που πήγε στην Nottingham. Mm-hmm. Ο οποίος είναι πάλι έτσι ένα από τα ωραία της Liverpool. Okay, θέλω να τον δω στην Nottingham τι θα κάνει, πώς θα βγει όλο αυτό. Μου άρεσε δηλαδή που έφυγε, γιατί ίσως θα γίνει καλύτερο μέσα από αυτό. Μ' αρέσει όταν γίνεται αυτό. Πουλήθηκε, βλέπω, έναντι 20 εκατομμύρια, δηλαδή δεν υπάρχει δανεισμός. Έχει πουληθεί ακριβώς, αλλά είναι πολύ νέος. Συμφωνώ. Ο Νίκο Γουίλιαμς μου άρεσε πολύ, έχει καλές σέντρες, αμυντικά υστερία αυτή τη στιγμή. Άρα εντάξει, μικρός είναι, θα το φτιάξει. Ναι. Ωραία, πάμε στην τελευταία μα top 6 που έχουμε αφήσει ασχολίαστη, τη μεγάλη αντίπαλο της Liverpool, του Manchester United, η οποία... Ωραία, και κάπου εδώ κλείνει το podcast, μετά από το σχόλιο, πέφτει. Εντάξει, όχι, μπορεί να μας ακούνε και δύο φίλοι της United, οπότε ναι. Ζωντανό το όνειρό τους. Υπάρχεται. Κοίτα, νομίζω η μεγαλύτερη μεταγραφή της United δεν είναι παίκτης, είναι ο προπονητής. Είναι ο Erik ten Hag. 100%. Δείχνει τα πολύ καλά δείγματα γραφής στην προετοιμασία. Νομίζω μόνο νίκες έχει η United στην προετοιμασία. Αλλά πέρα από τις νίκες, αν δεις όλα τα γκολ της United, είναι προϊόν ομαδικής προσπάθειας. Και αν δεις κιόλας τα γκολ έχουν τις προπονήσεις, επειδή ξέρεις, στο Twitter βγαίνουν συνέχεια βίντεο από αυτό. Παίζει πάρα πολύ στο μικρές πάσεις σε μικρό χώρο. Και έχει δηλώσει, θυμάμαι πρόσφατα, δήλωσε ότι θέλω να αποτυπωθεί στη μυϊκή μνήμη του παίκτη, στη σωματική μνήμη του παίκτη, το πώς θέλω να πασάρεται κοντά, ώστε να του γίνει συνήθεια και να το μεταφέρει στο γήπεδο. Οπότε νομίζω αυτό θα είναι το στυλ παιχνιδιού, αυτό που βλέπαμε και στην Άγιαξ. Αρκετά με τα σχόλια, πάμε λίγο στις μεταγραφές. Λισάντρο Μαρτίνες, στόπερ από τον Άγιαξ, 57 εκατομμύρια. Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος πάει να αναγεννήσει ξανά την καριέρα του μετά το άτυχο τραυματισμό που είχε, όλοι θυμόμαστε. Και τα Ερέλ Μαλάσια, δεν τον ήξερα να σου πω αλήθεια, ψέματα, από τη Φέγενορντ. Νομίζω. Όχι, τι παίζει ο Μαλάσια, δεν το θυμάμαι. Το νομίζω ότι εγώ να είναι πίσω. Αλλά εγώ εντάξει. Ένα πρώτο σχόλιο για τις μεταγραφές. Θα πω ότι παιδιά το Μαλάσια εντάξει, τον διάβασατε εγώ όπως τον διαβάσατε όλοι στην αρχή που δεν τον ξέρατε. Οπότε σίγουρα. Mm. Για τους λίγους. Αριστερό μπακ. Α, ωραία, τέλεια. Δεν θα πω πολλά για την United, γιατί συμφωνώ με αυτό που είπε στην αρχή, ότι η κύρια αλλαγή ήταν ο προπονητής. Που άμα πιάσει αυτή η αλλαγή, δεν χρειάζεσαι περισσότερες αλλαγές τόσο πολύ, ας πούμε, τόσο σίγουρα. Θα μείνω στο ότι η United πάει να χτίσει κάτι αυτή τη χρονιά. Ίσως δούμε λίγο καλύτερη United. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι που σε αυτό που ακούγεται πλέον βασικά πολύ για το τι θα κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, δηλαδή, πολύ σημαντικό. Ο Κριστιάνο βαρόμετρο. Ναι, έχει ακουστεί για 50 ομάδες ότι δεν το θέλει κανείς, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι για δανεισμούς να παίξει μόνο σε ένα χρόνο για να παίξει Champions League από τη Φιλικ Κάπς, ας πούμε, και να ξαναγυρίσει. Μπορεί να είναι πολλά τα πράγματα, δεν ξέρω. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να μου πει για τον Ρονάλντο, ας πούμε, αν θα μπορέσει να μείνει, αν θα μείνει στην United αυτή τη σεζόν συγκεκριμένα, που δεν κυνηγάει κάτι τρομερό. Κοίτα, διάβαζα για τον Κριστιάνο, διάβαζα για τον Ten Hag και το γνωρίζουμε κιόλας ότι δεν θέλει παίκτες που να μην μαρκάρουν, να μην συμμετέχουν στην αμυντική λειτουργία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει τώρα με τον Κριστιάνο, ο οποίος ο Κριστιάνο, είχα διαβάσει ένα στατιστικό, ήταν ο παίκτης της περσινής χρονιάς που είχε τις λιγότερες πιέσεις σε αντίπαλο παίκτη. Δηλαδή, κανείς άλλος παίκτης στα top πρωταθλήματα δεν έχει πιέσει λιγότερο τον αντίπαλο. Τώρα θα μου πεις, όταν βάζεις τόσο πολλά γκολ, το χρειάζεσαι για τον Κριστιάνο.
αλλά θεωρώ ότι θα τον χρησιμοποιήσει τον Κριστιανό, θα τον έχει επιθετικό και απλά όλοι οι άλλοι 10 θα είναι χαμάλιδες του Κριστιανού, θα μαρκάρουν σαν τρελή για να καλύψουν, να κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει αυτός. Αλλά νομίζω ότι τελικά θα μείνει στο United, γιατί δεν υπάρχει πολύ απλά άλλη ομάδα που να θέλει να θυσιάσει τόσο πολύ κάτι για να πάρει τα γκολ του Κριστιανού. Γιατί όταν παίρνει τον Κριστιανό, θυσιάζει την αμυντική σου λειτουργία σε μεγάλο βαθμό. Οπότε θεωρώ ότι τελικά θα μείνει στο United. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Δεν ξέρω, θα εκτεθώ. Ναι, ας το εκτεθούμε γενικά, γιατί κανείς δεν ξέρει να είναι τόσο μεγάλος παίχτης γενικά όταν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει στο τέλος, καλό θα του βγει. Σε καλό θα του βγει, αυτός θα κάνει, θα παίξει. Αλλά ναι, αυτό συμφωνώ σε αυτό που λες. Ότι δεν χωράει τόσο σε ομάδες και καλά, επειδή λίγο τους αποδιοργανώνει, δημιουργείται αυτός ο κύκλος γύρω του. Οπότε, ω παιδιά, τώρα θα παίζουμε και τον Ρονάλντο. Ναι, θα ήθελα να το δω αυτό όμως επί Ten Hag, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Πάντως, εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να μείνουμε στις δηλώσεις του Ten Hag, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι τον θέλει πάρα πολύ στην ομάδα. Τον θέλει. Οπότε από τη στιγμή που το λέει αυτός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι έφυγε και ο Pogba, μια πληγή της United. Πώς θα ανακάμψει, δεν ξέρω. Μου άρεσε πάντα σαν ταλέντο, αλλά δεν είχε ποτέ τη σταθερότητα και τον επαγγελματισμό για να μείνει και να αφήσει το στίγμα του σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι. Ναι, εννοείται. Ο Μάτιτς έφυγε, ο Λίνγκαρντ. Για τον Λίνγκαρντ δεν είπαμε, ο οποίος πήγε στην Νότιχαμ. Είναι οριστικό. Νομίζω είναι οριστικό, τον παρουσίασε. Νομίζω ναι. Δεν είμαι τίποτα σίγουρος. Είναι ελεύθερος. Πάντως είναι σημαντική μεταγραφή. Αν κρίνουμε τι έκανε με τη West Ham, νομίζω ότι στην Νότιχαμ θα αποδώσει. Καταφέρει να κάνει κάτι καλό. Αυτό. Δηλαδή και στη West Ham ήταν αυτό το λίγο που λέμε overperform, έπαιξε λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Ναι, ισχύει. Αλλά το όχι αυτό ο Λίνγκαρντ, δηλαδή okay. Δηλαδή πάλι μπορεί να πετάξει τα γκολ με την Νότιχαμ που δεν ξέρουμε. Και εντάξει, Νότιχαμ δεν περιμένουμε να κάνει κάτι τρομερό. Αν μείνει, θα είναι και αυτό πολύ καλό. Αν μείνει αυτό. Είναι κάθε ομάδα που προβιβάζεται είναι πάντα φαβόρη για να πέσει. Οπότε κέρδος θα είναι να μείνει. Ωραία, νομίζω ολοκληρώσαμε την ανασκόπησή μας με τις μεταγραφές στις κορυφαίες 6 ομάδες της Αγγλίας. Οπότε να πάμε λίγο, άμα έχεις ξεχωρίσει κάποιες μεταγραφές από τις υπόλοιπες ομάδες της Αγγλίας, έτσι ένα σύντομο σχόλιο πρωτού κλείσουμε. Ωραία, γενικότερα κάποιες μεταγραφές πάνω έτσι στις ομάδες που δεν είναι τόσο μπροστά, τόσο πρώτης γραμμής, δεν έχω ξεχωρίσει τόσο πολύ. Να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει λίγο ο Ντάβ της Brighton. Δεν ξέρω όμως αυτός τώρα, δεν τον έχω ψάξει τόσο να δω πότε πραγματοποιήθηκε αυτό, πότε, αν ήταν εκεί τη φάση. Απλά μου αρέσει, δεν θέλω να το πω. Και γενικότερα, εντάξει, δεν έχω ξεχωρίσει κάτι τόσο πολύ. Αν έχεις κάτι τώρα μπροστά στο μυαλό σου, πες το. Μπορεί να μου έρθει και εμένα. Κοιτούσα τις μεταγραφές των υπόλοιπων ομάδων και δεν βλέπω ούτε και εγώ κάτι ξεχωριστό. Το μόνο που μπορώ να δω είναι ο Diego Carlos, η Aston Villa έχει πάρει τον Diego Carlos από τη Σεβίλη, που ίσως είναι στόπερ από το πάνω ράφι. Δηλαδή ακουγόταν για ομάδες μεγάλες, οπότε μου κάνει εντύπωση που τον πήρε. Και ο Κουτίνιο, ο οποίος εντάξει, μονιμοποιήθηκε η μεταγραφή του, άρα σαν μεταγραφή τον λογίζω, έτσι. Θεωρώ ότι ενισχύεται σημαντικά η Aston Villa με αυτές τις μεταγραφές. Από εκεί πέρα επιστρέφει ο Τραωρέ στη Wolves, αλλά εντάξει, ο Τραωρέ νομίζω υπάρχει υπερβολικό. Άμα δεν ήταν τόσο γυμνασμένος, θα ήταν ένας απλός παίκτης, δεν θα έλεγε κανείς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι λίγο overhype ως λόγο, επειδή έχει κινήσεις. Ναι, έχει μια cheat κίνηση που πετάει την μπάλα μπροστά και κάνει σέντρα, αυτό δεν έχει. Ναι, έχει το speed 99 και οκ. Okay. Και η σέντρα συνήθως δεν βρίσκεις το. Ναι. Από εκεί και πέρα τι είπες, Κωστά, δεν σ' άκουσα. Nick Pope θα έλεγα πάλι, τώρα μου ήρθε, το πέταξα. Newcastle. Ναι, ακριβώς. Ωραία μεταγραφή. Είναι από τους καλούς του τροματοφύλακες και όποτε βλέπεις derby, όποτε βλέπεις ομάδες top 6 να παίζουν με την Burnley, πάντα ο Pope ξεχώριζε, πάντα το θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Από εκεί πέρα, η Everton έχασε το Richarlison και το Van de Beek. Εντάξει, ο Van de Beek δεν είχε παίξει και πολύ στην
Everton, αλλά ναι, από εκεί και πέρα βλέπω η Bradford πήρε τον Θωμά 300. Εντάξει, απλά είναι μια οικία, έτσι, ένα οικείο πρόσωπο. Εντάξει, δεν μας λέει κάτι παραπάνω. Και βλέπω ότι η Crystal Palace, από την Crystal Palace έφυγε ο Γκάλαχερ που είχε στην Chelsea, που ήταν από τους καλούς παίκτες. Που έκανε τρομερή σεζόν, ναι, ναι. Οπότε περισσότερο βλέπω μεγαλύτερες απώλειες για τις ομάδες πέρα από το top 6 παρά μεγάλες προσθήκες. Παλά προσθήκες, ακριβώς συμφωνώ. Και να πούμε και να συμπληρώσω και σε αυτό ότι και η Leicester που δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει πάρει κάποιο παίκτη. Αυτό. Νομίζω. Και εγώ τη Leicester αυτό μου κάνει εντύπωση, δεν έχει πάρει τίποτα. Εντάξει, βέβαια η Leicester έχει καθιερωθεί στις ομάδες τη πρώτη δεκάδα. Οπότε νομίζω θα το βρει πάλι το. Αυτό θέλω να δω κι εγώ πώς θα πάει αυτό χωρίς μεταγραφή μέχρι στιγμής. Ναι, έχουμε. Αν κοίτα, είναι μια ομάδα που θα μπορούσε, πρέπει να κάνει και το step up που λες και εσύ. Μου αρέσει αυτή η έκφραση. Εντάξει, τα λέω ωραία, ρουσιαστικά. Τόσα χρόνια ρε Κώστα έχει φτάσει πολύ κοντά στο να πάει και η Champions League και με ξέρεις τη χρονιά του πρωταθλήματος δεν τα έχει καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα προς τα πάνω. Συμφωνώ. Λοιπόν, Κώστα, νομίζω καλύψαμε όλα τα. Όλες τις μεταγραφές όλων των ομάδων. Εντάξει, αν παραλείψαμε κάτι, συγχωρέστε μας. Συγχωρέστε μας, παιδιά, πρώτη φορά. Κώστα, την επόμενη φορά έχετε πολύ πιο, ακόμα πιο δυνατό επεισόδιο. Θα σχολιάσουμε, θα κάνουμε προβλέψεις. Θα πάμε κουβά, δηλαδή. Θα πέσουμε κουβά, εννοείται. Ελπίζω εσύ στοιχηματικά να πιάνεις καλύτερα από μένα. Καλό, έλα, εντάξει, κλείσει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Χαιρετούμε. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ξανά μαζί. Ξανά εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.